Επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το μαγικό κόσμο του διαδικτύου, να γνωστοποιήσουν παγκόσμια τις επιχειρήσεις τους και να πουλήσουν οπουδήποτε τα προϊόντα τους. Εταιρεία τηλεπικοινωνίας τους δίνει αυτή τη δυνατότητα μέσα από τη σελίδα της να δημιουργήσουν το δικό τους χώρο στο διαδίκτυο και να μπορέσουν να δικτυωθούν σε κάθε γωνιά της γης, ακόμη και αν εδρεύουν στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας. Πέντε επιχειρήσεις από πέντε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Μικρές επιχειρήσεις από το Βαρικό, το Αρμενοχώρι, το Ξινό Νερό Φλόρινας, ακόμη και από την ακριτική Διποταμιά Καστοριάς, γνώρισαν τον κόσμο του διαδικτύου και δημιούργησαν τις δικές τους ιστοσελίδες χάρη στο βήμα που τους έδωσε η εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Στη δουλειά μου πάνω, όταν βρίσκω ένα καλό κομμάτι για δουλειά, πιστεύω ότι η μισή δουλειά έχει γίνει. Όχι από μένα, από την ίδια τη φύση. Η φάρμα που έχω εξυπηρετεί κόσμο που θέλει να έρθει και να μάθει φασία ή έστω αν θέλουν να έρθουν να κάνουν μια απλή βολτίτσα. Το καλάθι αυτή τη γοητεία έχει. Ότι είναι παλιό και δεν μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε. Θα ήθελα πολλοί κόσμος να γνωρίσει την ποικιλία τη δικιά μας και καλό είναι ο κόσμος να κατανοήσει τα ιδιαίτερα προϊόντα της Ελλάδος. Εμείς φτιάχνουμε τα παραδοσιακά τοπικά προϊόντα. Είμαστε από το γυναικείο συνεταιρισμό γεύσης ακριτών. Το όνειρό μου είναι να μπορέσω τουλάχιστον αυτό το αντικείμενο που μου αρέσει τόσο πολύ να το δείξω στον κόσμο, στο ευρύ κόσμο. Οπότε λέω ότι αν μπορώ να δικτυωθώ και να φαίνεται η δουλειά μου μέσα από το ίντερνετ, ίσως να καταφέρουμε κάτι. Άνθρωποι που δεν είχαν ποτέ σκεφτεί να αποκτήσουν ηλεκτρονική σελίδα πλέον έχουν τη δυνατότητα να διαφημίζουν και να πολλούν τα προϊόντα τους σε ολόκληρο τον κόσμο. Θέλουμε να βοηθήσουμε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες από κάθε γωνιά της Ελλάδας να κατανοήσουν πώς μπορούν να γίνουν αναγνωρίσιμοι και ανταγωνιστικοί ακόμα και έξω από τα στενά όρια της περιοχής τους. Πρώτα ήμουν περιορισμένος. Την προώθηση την έκανα στις λαϊκές αγορές. Τώρα το ίντερνετ μπορεί να με δει και ο Αθηναίος, μπορεί και ο Κρητικός, μπορεί και ο Εγγλέζος και ο Γερμανός κτλ. Θα οργανώνουμε κάποια απορία πάνω στα βουνό, θα μπορούμε να παίρνουμε τα τηλέφωνα των παιδιών που έρχονται εδώ και θα μπορούμε να τους στέλνουμε μήνυμα σε όλους. Θα πάμε δηλαδή να εδώ, κοίτα, γράφουμε το αριθμό και μετά θα προστολή. Μπορεί να με γνωρίσει κάποιος από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Θα μπει στο ίντερνετ και θα με βρει. Πιστεύω ότι το προϊόν για να μπορέσουμε να το κάνουμε γνωστό στην Αθήνα, να το κάνουμε σε μεγάλα αστικά κέντρα, να το κάνουμε και ακόμα πιο μακριά στις άλλες άκρες της Ελλάδος, θα πρέπει να το φανερώσουμε. Βάζοντας το ίντερνετ, μπορεί ο καθένας να το δει.